Λοιπόν, δεν τα λέγαμε από τον Φεβρουάριο ότι κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε, ότι κάθε καλοκαίρι οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες, ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν τα λέγαμε, να πω ότι δεν τα ξέραμε, να πω ότι δεν τα έχουμε ξαναζήσει, να πω ότι ήταν η πρώτη φορά. Χρόνια τώρα το ίδιο ταβαντούρι. Δεν σας έλεγα να θυμάστε ότι σε αυτή τη ζωή κάποιοι θα σας αγαπήσουνε ανεφόρον και άλλοι μόνο αν οι συνθήκες είναι υποφελείς για αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέσατε από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αναρωτιέστε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σας φαίνεται περίεργο. Σας φαίνεται περίεργο ότι ήρθε από το πουθενά ένας Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος λέει θα αναλάβει την αντιπολίτευση, θα αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιπολίτευση? Πού είναι ρε Τσίπρας με τον Βαρδινογιάννη και τον κόμενο της Βανδύς? Βλέπει Παναθηναϊκό. Ο Τσίπρας σε μια πρόταση, ακούστε το. Ο Τσίπρας με τον Βαρδινογιάννη και τον κόμενο της Βανδύς βλέπουνε μαζί τον Παναθηναϊκό. Όσο 15-16 μέρες συνεχόμενα καίγεται ο Εύρος. Και αντιπολίτευση μου λέτε? Και ποιος Κασελάκης? Πού ήταν ο Κασελάκης τόσα χρόνια ρε? Έχει και κομματική προϋπηρεσία από πού? Άντε αφήστε με ήσυχο. Εδώ απαγορεύουνε τους δασάρχες να μπουν στα δάση ρε. Οι αστυνομικοί πόση ώρα είχανε απαγορεύσει σε δασάρχη να μπει σε λόφο? Συγκεκριμένα τον υπεύθυνο για το λόφο από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών, που επιβλέπει τα έργα που γίνονται στους στρέφη, έβαγε άκυρο επειδή έχει λήξει σύμβαση Δήμου και τα έργα γίνονται παράνομα. Δεν τον αφήσανε να μπει στο λόφο. Και ο κύριος υπεύθυνος για την επίβλεψη της υλοποίησης των μελετών και για τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα εκείνου του λόφου καθόταν και μάλλον με τους αστυνομικούς. Θέλω τον υπεύθυνό σας και αφήστε με να περάσω. Και οι αστυνομικοί του λέγανε δεν γίνεται να περάσεις, μέσα γίνονται εργασίες, έχουμε εντολή από πάνω, από ψηλά. Παίζονται παιχνιδάκια. Καιρό τώρα ο Δήμος εκεί πέρα πουλάει παραμύθια στο δασαρχείο ότι βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης της γεωτεχνικής μελέτης για να μην καταστραφούν και καλά τα ενδυμικά προστατευόμενα είδη στην κορυφογραμμή και τα βράχια. Και για το καλό σας τα κάνουμε βρε. Αλλά το δασαρχείο στο σκοτάδι. Ξεκίνησαν γεωτεχνικές εργασίες, ξεράθηκαν όλοι οι θάμνοι εκεί πέρα, έχουν καταστραφεί όλα τα πλακόστρωτα, τα δέντρα στη χειρότερη τους φάση έχουν αρρωστήσει όλα. Αλλά στο σκοτάδι όλοι, καιρό τώρα κυβερνάει το σκοτάδι. Καιρό τώρα πάμε σε σκάνδαλο, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Σκάνδαλο και στην Αλβανία λέει, με τον θείο του γαλάζιου Μπάμπη Καραθάνου. Κάτι αμαρτωλές εταιριούλες εκεί πέρα, 130 εκατομμύρια από κάποια δημόσια νοσοκομεία. Παίρνουνε και κάτι έργα από το ελληνικό δημόσιο. Πολλές οι πλεκτάνες, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Και φυσικά εμείς χαρταετό, φίλοι μου, χαρταετό. Τι κάνετε, πού είστε, χαθήκαμε. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν τις ταυτότητες. Ο πρωθυπουργός βγαίνει λέει ψέματα ότι δεν θα υπάρχει τσιπάκι. Τα πρότυπα δείχνουν ότι θα έχει τσιπάκι, το οποίο τσιπάκι δεν το ονομάζουν πλέον τσιπάκι. Το ονομάζουν μέσω ηλεκτρονικής αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, θυμάστε τη Δόμνα που έβγαινε και έλεγε το 12χρονο που πάει σχολείο, που μένει, ποια είναι η γιαγιά του. Και μετά πηγαίνανε κάτι κουκουλοφόροι με σακούλες στα παπούτσια και την απειλούσαν ότι θα τη σκοτώσουνε. Την κάνανε νοήματα ότι θα την κόψουνε το λαιμό. Κάνανε στον αδερφό του, στον αδερφό της να μην μιλάει. Και η ελληνική αστυνομία τίποτα.
Πραγματικά αναρωτιέμαι αν γίνονται συλλήψεις. Αναρωτιέμαι αν γίνονται έρευνες. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έλεγχος. Γιατί εγώ βλέπω μια Ελλάδα να καίγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά και να μην ασχολείται κανένας. Δηλαδή πραγματικά φίλοι μου, άμα νιώθετε μόνοι, άμα χρειάζεστε ζεστασιά, μια αγκαλιά ρε παιδί μου, κάπου να πείτε τον πόνο σας, φωνάξτε τώρα που μπορείτε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Είναι η περίοδος η δική τους τώρα που αγκαλιάζουνε απλόχερα τους πάντες. Είναι αυτή η περίοδος που θα βγουν όλοι αυτοί που κατεβαίνουν οι υποψήφοι να πούνε ενδιαφέρομαι για σένα. Τι χρειάζεσαι, να το κάνω να με ψηφίσεις, είμαι δίπλα σου. Και μετά τις εκλογές δεν σηκώνουνε τηλέφωνα, ξεχνάνε το όνομά σου, δεν βγαίνουνε πλέον στα καφενεία να δώσουνε το χέρι. Η μισή χώρα λοιπόν, δημοτική σύμβουλη, περιφερειακή σύμβουλη, το 1 τρίτο να τρέχει να σώσει την περιουσία που κάηκε, οι υπόλοιποι να παλεύουν με την ακρίβεια τη φτώχεια και μια παρέα να κάνει τη ζωάρα της γιατί κυβερνάει. Θα απευθυνθώ και στους εθνοσωτήρες. Πού είστε βρε Σπαρτιάτες? Πέρασα από τις Θερμοπύλες και δεν σας είδα. Πού είναι βρε ο Στίγκας που τον βγάζατε ήρωα, που λέγατε ότι είναι ο καλύτερος και αυτός και το κόμμα του και αυτοί που πήγατε ψηφίσατε χωρίς να τους ξέρετε? Τι έγινε, διαλύονται οι Σπαρτιάτες? Βγαίνει ο Στίγκας και λέει ότι είναι καταδιωγούμενοι από ξένα κέντρα που παραπέμπουν σε Greek Mafia? Τι έγινε, είναι πολλά? Είναι πολλά τα λεφτά, 1 εκατομμύριο ευρώ είναι αυτό. Πέσανε σαν τις κότες στο κριθάρι. Τι έγινε, ε? Να πούμε πάντως στο Στίγκα ότι σε κάποιες χώρες κάτω, νότια, αν πεθάνεις μόνος σου, κάποιος σου γράφει ένα ποίημα. Και όταν έρθει η στιγμή της κηδείας σου, το απαγγείλει, το απαγγέλει. Δηλαδή, πες ότι αύριο μεθαύριο εγώ φεύγω από αυτή τη ζωή, σε εκείνες τις χώρες, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός αναλαμβάνει να γράψει ένα ποίημα για μένα, το οποίο θα το διαβάσει στην κηδεία μου. Το λέω αυτό ρε Βασίλη, Βασίλη δεν το λένε το Στίγκα? Μην νομίζετε, δεν το ξέρω κιόλας. Τον έμαθα επειδή τον ψηφίσατε μια μέρα, ούτε εσείς τον ξέρατε. Μην μου πείτε ότι ξέρατε το λένε Βασίλη. Σας είπε εκεί πέρα ένας από τη φυλακή, πηγαίνετε ψηφίζετε αυτούς και αποφασίσατε και γνωρίσατε τον Στίγκα. Άσχετα ότι ο Στίγκας είχε παρελθόν, άσχετα ότι είχε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, όταν τα έλεγα αυτά εγώ, που ήταν η αλήθεια τελικά και επιβεβαιώνομαι, ερχόσασταν να με δείξετε με το δάχτυλο και να πείτε είσαι κακοπροαίρετος και δεν θες να σωθεί η Ελλάδα και λέγατε εκεί τα δικά σας σαν γνήσια πρόβατα, σαν κάποιοι που φορέσανε ξαφνικά γυαλιά και βλέπανε διαφορετικά τα πράγματα. Ο Στίγκας λοιπόν τελικά από ό,τι φαίνεται έχει διαμάχες με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω καν ποιοι είναι. Άμα μείνεις μόνος πάντως Βασιλάκη, καλύτερα να πας στις νότιες χώρες. Τουλάχιστον να σου γράψει και ένα ποίημα κάποιος, ρε φίλε. Τουλάχιστον. Κόμματα τα οποία χτίστηκαν σε 2 εβδομάδες, μπούκαραν στη Βουλή, άρπαξαν τη μαρμίτα και ο ελληνικός λαός υποχρεούται να τους ταΐζει για άλλα 4 χρόνια. Κόμματα τα οποία δεν έχουν κάνει τίποτα κυριολεκτικά για αυτόν τον τόπο. Τίποτα. Και αν κάποιος λέει το αντίθετο, ας έρθει 3 η ώρα που θα ανοίξω γραμμές να μου πει τι ακριβώς έχουν κάνει οι Σπαρτιάτες για την Ελλάδα. Τι ακριβώς έχει κάνει η Νίκη για την Ελλάδα, τι ακριβώς έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα. Πού είναι η πλεύση ελευθερίας, ρε Κωνσταντοπούλου, πού είναι? Και αυτή και ο άντρας της, μια χαρά λεφτάκια θα παίρνουν 4 χρόνια. Κοντά στα 15 χιλιάρικα θα παίρνουν μαζί. Πού είναι, γιατί δεν μιλάνε για τις φωτιές? Γιατί δεν μιλάνε για την κατάσταση της Ελλάδας? Γιατί δεν μιλάνε για όλα αυτά που γίνονται? Τι, με τη νέα σεζόν θα ξεκινήσουνε? Από τέλη Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν την πολιτική. Τώρα δεν τους χρειάζεται ο τόπος? Επειδή ψάχνομαι και ασχολούμαι και θέλω να ξέρω τι γίνεται, μια πολύ καλή συνεργάτης με βοήθησε και βρήκαμε ένα απόσπασμα από ένα γερμανικό κανάλι το οποίο παλαιότερα έλεγε όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Έγραφε ότι εν μέσω lockdown, όσο εμείς έπρεπε να πάρουμε μάσκες, έπρεπε να βάζουμε μπατονέτες στις μύτες μας, όσο μαλώναμε μεταξύ μας για το αν το εμβόλιο θα μας σώσει ή θα μας σκοτώσει,
Ο Κούλης και η παρέα του περνούσανε νομοσχέδια. Ο Κούλης και η παρέα του κάνανε δουλίτσα. Ο Κούλης και η παρέα του κατάφεραν πολλά εκείνο τον καιρό που εσύ καθόσουν και μάλλον εσύ με το διπλανό σου. Αυτό το κανάλι των γερμανικών τέλος πάντων, το γερμανικό τέλος πάντων, αποκαλύπτει κάποια σχέδια του Μητσοτάκη για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει ότι εν μέσω lockdown αλλάξανε τους νόμους για να μπορέσουν να φυτέψουν αιωλικά πάρκα και σε νησιά και σε δάση. Και λέει και αφήνει να εννοηθεί ότι οι φωτιές δεν είναι τυχαίες. Με λίγα λόγια, δεν δίστασε να κάψει όλη τη χώρα για να κάνει business. Για να είμαστε ξεκάθαροι, σε μια Ελλάδα που οι νέοι δεν έχουν όνειρα, οι πολιτικοί δεν έχουν πατρίδα, οι ανθρώπινες σχέσεις πλέον δεν έχουν θεμέλια, οι συμπεριφορές μας δεν έχουν ντροπή, κάποια μωρά δεν έχουν μητέρα. Πάρε παράδειγμα τον Κασελάκη. Η παιδεία μας δεν έχει αξίες. Οι έφηβοι δεν έχουν τρόπους. Και είναι μονόδρομος η ελπίδα. Με την ελπίδα κοιμόμαστε, με την ελπίδα ξυπνάμε. Μεταφορικά, έτσι. Δεν είναι κάποιο θηλυκό. Μην μας ακούσει καμιά να και έχουμε προβλήματα. Ελπίδα, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά τις κυβερνήσεις δεν τις βγάζουν αυτοί που ψηφίζουνε. Γιατί πλέον αποδεικνύεται ότι τις βγάζουν αυτοί που μετράνε τις ψήφους. Γι' αυτό και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν τα λέγαμε εδώ πέρα ότι με τη Singular Logic υπήρχε ένα αλυσβερίσι. Κάνε αυτό, θα κάνουμε τ' άλλο, 600 εκατομμύρια είναι αυτά. Όλα κανονισμένα, θρησκείες, πολιτικοί, τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέχρι για το ποδόσφαιρο. Όλα κανονισμένα είναι και εσείς μαλώνετε. Πολλές φορές καταλήγω στο ότι παλαιότερα μου λέγανε πρέπει να φέρεσαι όπως θα σου φερθούν. Από μια οπτική γωνία έχουν δίκιο σε αυτό. Αλλά καταλήγω δυστυχώς στο ότι πρέπει να φέρομαι όπως αξίζει στον καθένα. Όπως τους αξίζει. Γιατί μπορεί το μεγαλύτερο λαμόγιο να είναι ευγενικό μαζί σου. Και να σου μιλάει με το σεις και με το σας, γιατί οι πολιτικοί το έχουν αυτό. Και να σου λέει τι καλός που είσαι και τι όμορφος που είσαι. Και όλα θα τα στρώσουμε και όλα θα τα φτιάξουμε και όλα θα τα σώσουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτός αξίζει την ανάλογη συμπεριφορά. Τη δική μου, γιατί αυτός έχει κάνει πράγματα τα οποία αν τα έκανε κάποιος άλλος σε κάποια άλλη χώρα θα ήταν στη φυλακή. Επίσης, η ανυπακοή των πολιτών είναι ιερό καθήκον όταν η εξουσία γίνεται άνομη και διεφθαρμένη. Και αυτό δεν το λέω, εγώ το λέει ο Γκάντι. Άντε μένα να με μηδενίσετε. Αν μπορείτε, μηδενίσετε τον Γκάντι. Ναι, τώρα τι να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία δηλαδή. Πού είναι η αριστερή, ρε! Πού είναι, ρε, η αριστερή! Πού είναι, ρε, ο Κουτσούμπας, ρε! Πού είναι, ρε, η Κανέλη! Πού είναι, ρε, τα φιλαράκια σας αυτά που υποτίθεται είναι με το λαό! Πού είναι αυτή η αριστερή με δεξιές τσέπες! Πού είναι να μιλήσουνε για όλες αυτές τις business! Πού είναι να μιλήσουνε για τις ανεμογεννήτριες! Πού είναι να μιλήσουνε για τη μαφία! Πού είναι να μιλήσουνε για τις φωτιές! Πού είναι να μιλήσουνε για τις πλημμύρες που θα έρθουνε. Και γράφτε το. Μία η ώρα, 1:20, 4 Σεπτεμβρίου το 2023. Θα έρθουνε πλημμύρες. Αφού έχουν καεί 1.500.000 στρέμματα. Όλα αυτά τα δάση απορροφούσαν και νερό. Έρχονται πλημμύρες. Πού είναι λοιπόν οι αριστεροί να μιλήσουνε και για την πρόληψη. Έχουνε νέο σύνθημα πλέον οι αριστεροί, φίλοι μου. Και το σύνθημά τους είναι Βίλα Χαβιάρη και Βελουχιώτη Άρη. Έτσι φωνάζει η Ακρίτα. Βίλα Χαβιάρη και Βελουχιώτη Άρη. Και η Κανέλη και ο Κουτσούμπας και η Παπαρίγα και δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι όλο αυτό το κομβόι. Αυτοί με τις κόκκινες σημαίες
οι επαναστάτες με τα εκατομμύρια, αυτοί που λένε ότι θα σώσουν τον κόσμο και το λαό και ότι εκπροσωπούν το λαό και σε κάθε πορεία σκάνε με τα κόκκινα σημαίακια τους και λένε η πορεία είναι δική μας. Κάτι πάμε που δεν πάνε πουθενά. Κάτι τέτοια κόλπα τα έχετε ζήσει. Επίσης, με ρωτούσαν εχθές, στην πορεία θα κατεβείς, τι θα κάνεις στην πορεία, θα έρθεις στην πορεία. Έχω πει επανειλημμένα ότι για μένα η πορεία δεν είναι λύση. Η πορεία είναι άλλη μια βαλβίδα αποσυμπίεσης για να πεις ότι κάτι έκανες. Όπως λέει και το φιλαράκι μου αδερφός, το βουνό, τρέχαμε στα μακεδονικά, παίζαμε μάπες μπροστά στην πρώτη γραμμή. Προσπαθούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα εκεί πέρα με τη σημαία, να αποτρέψουμε την κατάσταση, να μην χαθεί ιστορία. Και είχες πίσω την κυρία Καρλώτα με το κινητό βαμμένη και το τακούνι να βγαίνει selfie και να δηλώνει παρόν και να λέει ήμουν κι εγώ στην πορεία. Ποια πορεία ήσουν, αρε, τι έκανες στην πορεία? Ήρθες βόλτα με τις φιλενάδες σου, λουσμένες, με κολόνια, με φτιαγμένο μαλλί, έτοιμες ωραίες να πείτε τι, ήμουν κι εγώ εδώ? Και τι κάναμε? Τίποτα δεν κάναμε, μια τρύπα στο νερό κάναμε, Γιάννη. Διπλό κροσέ και άπερκατ θέλει. Έτσι θέλει, Γιάννη. Επί Μητσοτάκη έχουν πεθάνει πόσοι άνθρωποι? Από φωτιές, από πλημμύρες, εκτός μεθ, από κορονοϊό, στα Τέμπη. Και ακόμα βγαίνουν και σου λένε ότι προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές. Το λένε για να καλύψουν όλα τα άλλα. Ο μόνος τρόπος για να έχει αξία η ζωή σου, θα σου το πω ξεκάθαρα, είναι να πας σε καμιά Συρία, να μπεις σε καμιά βάρκα και μόλις φτάσεις στη μέση του Αιγαίου να σκάσεις τη βάρκα και να ζητάς να σε σώσουνε. Μόνο έτσι θα έχει αξία η ζωή σου στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα έρθουν οι ΜΚΟ να σε βοηθήσουν και να ενδιαφερθούν για σένα. Αλλιώς, κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Από το πουθενά εμφανίζονται οι άλλοι, λένε το συλλαλητήριο είναι δικό μου. Εγώ το έκανα, εγώ το διοργάνωσα, εγώ τους μάζεψα. Ποιος είσαι εσύ μωρή ρόμπα τώρα? Ποιος είσαι εσύ μωρή ρόμπα που μάζεψες τον κόσμο? Ο κόσμος νομίζει για τα μούτρα σου κατέβηκε. Ο κόσμος κατέβηκε γιατί δεν θέλει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν κατέβηκε για σένα. Που πας να μας το παίξεις cowboys. Πας να το παίξεις ηγέτης. Εγώ διοργάνωσα το συλλαλητήριο. Εγώ μάζεψα. Τι αμάζεψες ρε? Ο κόσμος δεν κατέβηκε για σένα. Καταλαβέ το. Μην πας να βγεις μπροστά τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Κάτσε εκεί στην πάντα. Όλοι μαζί κατέβηκαν. Κατάλαβες πως λειτουργεί? Πετάγεται από το πουθενά. Να μην πω τι, να μην πω το γαλλικό μου τώρα, ακόμα δεν γύρισα Δευτέρα. Και καλό μήνα να πούμε. Χαρούμενοι να είστε και υγιείς. Πετάγεται από το πουθενά. Ο καθένας και το παίζει ηγέτης. Το παίζει διοργανωτής. Το παίζει ότι αυτός τα κατάφερε και μάζεψε τον Έλληνα για να πάνε κόντρα σε κάτι. Άσε μας ήσυχους τώρα, σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Για να μην πω περισσότερα για συγκεκριμένους, γιατί αναφερθήκανε κάποια ονόματα, τα οποία αυτά ονόματα εγώ τα έχω βοηθήσει. Τα έχω βοηθήσει εγώ αυτά τα ονόματα εδώ πέρα που το παίζουν καουμπόιδες. Κάτι υγειονομικούς. Μην ανοίξω το στοματάκι μου. Κρίμα είναι ακόμα δεν γύρισα να χαλάσουν οι καρδιές σας. Κρίμα είναι ακόμα να πω την αλήθεια και να γκρεμιστούν όλα τα όνειρά σας που χτίζετε ότι εσείς είστε ηγέτες και ότι εσείς οδηγείτε τον ελληνικό λαό στην επανάσταση. Σιγά σιγά όλα θα γίνουνε. Μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείς. Όλα θα τα πούμε. Ενημερώνω ότι δεύτερη ώρα θα έχω το τραπεζικό. Αύριο δεύτερη ώρα θα έχουμε το Στέφανο Χίο. Τετάρτη δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα το φίλο το hacker, ο οποίος θα μας αναλύσει ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο εύκολα μπορεί να χακάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα, ώστε να μπορέσει να αντλήσει προσωπικά δεδομένα του καθενός. Πόσο εύκολα αυτό που πάνε να περάσουνε θα μπορεί να το, ο καθένας να το σπάει και να αντλεί στοιχεία για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Βγαίνει ο Κασελάκης τώρα, ο οποίος πάει λέει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει το ξέρει το Μητσοτάκη προσωπικά, ο οποίος έχει φωτογραφίες με τον πρέσβη της Αμερικής εδώ πέρα στην Ελλάδα και λέει
λέει ότι τα πράγματα στην Ομογένεια είναι κάπως διαφορετικά. Ότι σαν πολιτικό το Μητσοτάκη λέει το θεωρεί καταστροφικό, αλλά πολεμάει σκληρά. Πού πολεμάει σκληρά, ρε Κασελάκη? Ποιος είναι ο Κασελάκης, ρε παιδιά? Από πού κατάγεται? Από πού ξεφύτρωσε? Γιατί εγώ θεωρώ ότι τον έστειλαν. Είναι θεόσταλτος από τη Δύση. Για να ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Να ελέγχουν και την κυβέρνηση, να ελέγχουν και τη δίθεν αντιπολίτευση, να τους ελέγχουν όλους. Και όποιος λέει την αλήθεια, να του λιθοβολούμε. Να βάζουμε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, να λασπώνουνε. Ρε βγαίνει Μητσοτάκη, σας λέει, αν πιστεύετε, λέει, ότι μπορούμε δια μαγείας να προστατεύσουμε 70 εκατομμύρια στρέμματα, τότε λυπάμαι, λέει, αλλά έρχεστε από άλλο πλανήτη. Σας το λέει ξεκάθαρα, Μητσοτάκη, ότι δεν μπορεί να σας προστατεύσει. Να του πει κάποιος ότι ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε για πρωθυπουργό και ότι πρέπει να διαχειρίζεται τέτοια θέματα. Αλλιώς θα βγάζαμε το Χάρι Πότερ άμα θέλαμε μαγεία. Αλλά σε θέλουνε φτωχό για να τους έχεις ανάγκη. Σε θέλουνε αμόρφωτο για να πιστεύεις όσα σου λένε. Σε θέλουνε φοβισμένο για να μην τους αντιστέκεσαι. Κατάλαβε το. Και έρχονται τώρα οι δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο. Από το πουθενά όλοι. Εγώ θα κατέβω για να σώσω το Δήμο. Εγώ θα κατέβω για να σώσω τον τόπο. Εγώ θα κατέβω για να σώσω την περιφέρεια. Εγώ θα κατέβω για να σώσω. Πώς θα τα σώσεις, δεν ξέρω. Ρωτήστε όποιον δείτε δημοτικό σύμβουλο δίπλα σας. Ρωτήστε τον. Για ποιο λόγο κατεβαίνεις, αδερφέ? Τι ακριβώς θέλεις να πραγματοποιήσεις στο Δήμο? Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις? Ποιος είναι ο στόχος σου? Ρωτήστε τους, βρε. Οι μισοί δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Οι μισοί δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν να μετράνε στα δάχτυλα. Άμα τους πεις πόσο κάνει 10-3, θα αρχίσουν με τα δάχτυλά τους να μετράνε. Αυτοί θα σε σώσουνε, μωρέ, τώρα. Αυτοί θα αναπτύξουνε. Κουμάντο θα τους κάνει ο χύψη πρόεδρος, δήμαρχος, που θα αρπάζει τις μίζες και θα κάνει τα κόλπα του. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Προσοχή, παιδιά, γλιστράει ο δρόμος. Σήμερα αφήστε τα καγκουριλίκια. Πηγαίνετε λίγο πιο χαλαρά. Όχι τίποτα, μη σκοτωθείτε κιόλας. Και μην περιμένει κι ο άλλος τώρα. Εγώ τον άλλο με στέλνει μηνύματα εδώ, βρίζει. Καλά λέει ο Bill Gates και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός και παντού έχει κίνηση. Σε αυτά τα σημεία τους φτάνετε. Στη φυλακή, λέει, οι τρεις ευρύτες που συνέλαβαν τους 13 παράνομους. Ελεύθεροι όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είχαν πάνω τους σύνεργα εμπρισμού. Αυτό για να γίνει κατανοητό στους υπόλοιπους, αυτό το 41% που θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει. Και δεν μπορώ να ακούω νεοδημοκράτες να γυρνάνε να λένε «Κάναμε λάθος, ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία». Είναι ό,τι πιο αστείο. Έπρεπε, ρε μεγάλε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να καταλάβεις ότι είναι λάθος. Δηλαδή πέρσι δεν καιγόταν η Ελλάδα. Μόνο φέτος κάηγε και ξύπνησε σήμερα και λες «Έκανα λάθος, ψήφισα Νέα Δημοκρατία». Άσε με ήσυχο. Μισό μήνα καίγονται εκεί πέρα πάνω οι άνθρωποι. Έχει φτάσει η φωτιά έξω από το σουφλί. Και κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί δεν έχεις πάρει τα μέτρα σου. Δεν έχεις πυροσβεστικά μέτρα. Δεν είναι 1.700.000 δώσανε για την πυροσβεστική. Και κάτι σχέδια γης και κάτι κόλπα και πούντα. Πού είναι τα air tractor, ρε, να γαζώνουν την περιοχή? Πού είναι που δεν πετάνε με 5 μποφόρ? Γιατί δεν δέχεσαι βοήθεια από τη Ρωσία? Δεν κατάλαβα. Γιατί έχει πόλεμο με την Ουκρανία και εσύ έχεις θέματα με την Τουρκία, αλλά στο σεισμό έδειξες ότι είσαι άνθρωπος και έστειλες αεροπλάνα. Γιατί να μην στείλει και η Ρωσία στην Ελλάδα για να μην θυμώσει ο Biden? Να καεί η Ελλάδα για να μην θυμώσει ο Biden. Αυτό μας λέει ο Μητσοτάκης. Άρε Τσίπρα, Σταυροπόδη, Στραγάλη με το Βαρδινογιάννη και τον Μπισμπίκη. Μια γαρά. Αλλά παιδιά, ήρθε η λύση. Θα σας σώσει ο Κώστας ο Σόμερ, ο οποίος κατεβαίνει, λέει, για να βοηθήσει την Αττική. Πλέον
Το μόνο εύκολο είναι να πας μια βόλτα στη Λαϊκή για να βγεις φωτογραφίες και να κουνήσεις χέρια, όπως κάνει και ο Σόμερ. Περισσότεροι το κάνουν. Ρε το πράκτορα των Αμερικανών, ρε το φυτευτό του καπιταλισμού, ρε από το πουθενά ήρθε για να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω εγώ τώρα, έτσι φαντασιόπληκτος είμαι, τρελός είμαι, μου φαίνεται θα έπρεπε να έχω ένα χαρτί από ψυχιατρίο τουλάχιστον να δικαιολογώ αυτή την παράνοια. Να δικαιολογώ αυτά εδώ πέρα που λέω. Γιατί οι περισσότεροι που τα ακούνε εκεί πέρα έξω λένε «Α, καλά, αυτός είναι ψεκασμένος, είναι συνωμοσιολόγος, πράκτορες βλέπει, θεόσταλτους βλέπει». Αλλά περιμένετε εσείς μετρό Θεσσαλονίκης. Πού είναι το μετρό Θεσσαλονίκης? Κάθε χρόνο σας λένε ότι θα τελειώσει. Θα έρθουν φέτος στην έκθεση πάλι να ανακοινώσουν ότι θα τελειώσει τελικά το 24. Θα πάνε εκεί πέρα οι παλαμάκηδες. Οι χειροκροτητές θα πάνε. Και τα κομματόσκυλα όλα εκεί πέρα σε μια αίθουσα μαζεμένα. Να αποθεώνουν έναν ανίκανο, έναν ανεύθυνο. Και εσείς να τους ταΐζετε εδώ και 80 χρόνια όλους αυτούς. Μετά άμα βγω και πω ότι είστε ζώα, θα πεις μιλάς άσχημα. Θα πεις δεν σέβεσαι. Θα πεις είσαι αγενής. Ρε οι λύκοι τέτοιο λάθος δεν κάνουνε. Ξέρεις είναι τα κριτήρια. Τα κριτήρια με τα οποία διαλέγεις ποιος θα σε εκπροσωπήσει, ποιος θα σε βοηθήσει, ποιος θα σώσει. Είναι τα κριτήρια. Οι περισσότεροι από εμάς εκεί πέρα έξω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι περισσότεροι από εμάς εκεί πέρα έξω δεν ψηφίζουμε με σωστά κριτήρια. Ας γίνουμε επιτέλους ρεαλιστές. Ας είμαστε αντικειμενικοί φίλοι μου. Μεταξύ μας μιλάμε. Ας ξανακοιταχτούμε στα μάτια. Ας ξαναγνωριστούμε. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ψηφίζουν με τα κριτήρια τα σωστά. Δεν πας να ψηφίσεις ποιος είναι κατάλληλος. Πας να ψηφίσεις το φίλο σου. Πας να ψηφίσεις το συγγενή σου. Πας να ψηφίσεις το γνωστό σου. Δεν πας να ψηφίσεις τον κατάλληλο. Άσε τον παπά τώρα. Άσε τις ιστορίες και τα λεγόμενα και τα παραμύθια. Πας να ψηφίσεις το φίλο και το συγγενή σου. Δεν πας να ψηφίσεις κατάλληλο. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό στον εαυτό σου. Οι εκλογές όμως δεν γίνονται για να ψηφίζουμε φίλους και γνωστούς που δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Οι εκλογές γίνονται για να ψηφίζουμε κατάλληλους. Αυτή η νοοτροπία γεννιέται από αυτό το σύστημα. Και αυτό το σύστημα ξέρει ότι ο Έλληνας λειτουργεί σαν ψηφοφόρος με αυτόν τον τρόπο. Και τι σου λέει μετά ο Δήμαρχος? Ποιος έχει πολύ μεγάλο σόι? Ο Σερέτης. Ο Σερέτης έχει 15 αδέρφια, 23 θείες, 80 γιαγιάδες. Ο Σερέτης έχει μεγάλο σόι. Αν κατεβάσουμε το Σερέτη, θα πάρουμε από όλο το σόι ψήφους. Αν ο Σερέτης είχε μια γιαγιά που ζει και κανέναν άλλον, δεν του σύμφερε. Κι ας ήταν ο πιο κατάλληλος. Άρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τα σόγια. Όσο μεγαλύτερο σόι είσαι, τόσο πιο πολλούς ψήφους θα έχεις. Τόσο πιο εύκολα θα σε χειραγωγήσει το σύστημα. Και έρχεται τώρα το σύστημα στο χύψι. Στο χύψι Ξερέτη, στο χύψι Γιάννη, στο χύψι Κώστα και λέει έλα εδώ τι θες. Να βολέψεις την κουμπάρα σου, το θείο σου. Εντάξει. Φέρε μας τους ψήφους από το σόι σου. Τρέξε για μας. Και εμείς θα τη βολέψουμε. Έτσι λειτουργούμε. Πώς περιμένετε να πάει μπροστά ο τόπος ρε παιδιά? Και τώρα μαλώνετε μεταξύ σας τι φταίει. Τι φταίει? Το σύστημα φταίει. Και ότι δεν ψηφίζεις τον κατάλληλο φταίει. Ρε πουλήθηκε όλη η ακίνητη περιουσία της πατρίδας μας στους ξένους. Όλα τα έχουν αγοράσει Βούλγαροι, Σέρβοι, Γερμανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Ιταλοί και τι άλλο και Τούρκοι. Ξεπουλήθηκαν όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις. 1.000.000 νέοι Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Η ελληνική ιδαγένεια έχει γίνει κτήμα. Την παίρνει απλόχερα κάθε παράνομος που εισβάλλει στη χώρα από ένα δάσος, από μια θάλασσα. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το έθνος και την πατρίδα. Δεν ξέρει καν πώς ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Δεν ξέρει καν ποιοι είναι οι πρόγονοί μας. Που αντίθετα κιόλας αν το πάρεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εχθροί. Σφάζανε, πολεμούσανε το έθνος μας. Ήτανε φίλοι με τους εχθρούς μας. Για να πάρεις ελληνική ιδαγένεια, από όσο ξέρω εγώ, πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα, πρέπει να ξέρεις να γράφεις, πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις, πρέπει να ξέρεις την ιστορία, να περάσεις από ερωτηματολόγιο. Και δεν μιλάμε για υπηκότητα, μιλάμε για ιθαγένεια και πρέπει να έχεις και έναν από τους δύο γονείς οι οποίοι είναι Έλληνες. Στην υπηκότητα αλλάζει το πράγμα. Δεν πρέπει να έχεις έναν από τους δύο γονείς Έλληνες. Τώρα θα μου πεις, αυτοί ούτε γονείς Έλληνες έχουνε, ούτε την ιστορία ξέρουνε, ούτε να διαβάζουνε ξέρουνε, ούτε να γράφουν, ούτε καν να μιλάνε δεν ξέρουνε. Αλλά παίρνουν έτσι αβέρτα κουβέρτα. Ελληνική ιδαγένεια, μοιράστε! Ξεπουλήθηκε η Μακεδονία με το πακέτο της ιστορίας της σε ένα κράτος που... Πόσο πληθυσμό έχουν τα Σκόπια, ρε παιδιά. Για να δούμε. Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί εδώ πέρα που λένε ότι είναι Μακεδόνες. Για να ακούσουμε. Πληθυσμός. Για, περίμενε. Πληθυσμός. Θα δούμε πόσοι είναι. 500.000 άνθρωποι είναι αυτοί. 500.000 άνθρωποι. Όχι. Περίμενε, περισσότεροι πρέπει να είναι. Όχι, 500.000 άνθρωποι. 546.000 άνθρωποι. Το 16 έγινε τελευταία φορά. Τι να πω ρε Παναγία μου. Τι να πω, δεν έχει πάντα το βαρέλι. Γίνεται όλο και χειρότερο ρε παιδιά. Γίνεται όλο και χειρότερο. Υποθηκεύτηκε με λίγα λόγια το έθνος μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Και καθημερινά χρεωνόμαστε περισσότερο. Μέχρι στιγμής αν γεννιώσουνα, σήμερα είχε 40.000 ευρώ χρέος με το που γεννήθηκες. Τώρα ανεβαίνει το ποσό. Ανεβαίνει το ποσό και μειώνεται ο πληθυσμός του ελληνικού έθνους. Αυξάνεται το ξένο στοιχείο στην πατρίδα. Και με τέτοιους ρυθμούς οδηγούμαστε στον αφανισμό. Και η γλώσσα μας καταστρέφεται. Απαξιώνεται. Και οι εγωιστές και οι ψεύτες αναδεικνύονται. Και οι γυναίκες που είναι το κλειδί της οικογένειας έχουν χάσει το ρόλο τους. Και τρέφουνε αυταπάτες, έχουν την ψευδέστηση ότι ο ρόλος που απέκτησαν είναι ο σωστός. Και αυτές οι γυναίκες μεγαλώνουν γενναίες. Μεγαλώνουν άντρες κακομαθημένους. Παρεμένους. Κυφίνες. Γιατί πρέπει να παραδεχθούμε κάτι ακόμα στον εαυτό μας. Ότι πλέον τα θέλουμε όλα έτοιμα. Δεν θέλουμε να κουνηθούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ ρε δεν μαγειρεύουνε καλά-καλά. Καλά-καλά οι νέοι δεν έχουνε μάθει να μαγειρεύουνε. Ξέρουνε μόνο να πληκτρολογούνε τον αριθμό του κοντινότερου φασφουτάδικου. Βαριούνται ακόμα και να μαγειρέψουνε. Καταλαβαίνεις, σήκω ρε άνθρωπε το πρωί, κάνε το πρωινό σου, πάνε στη δουλειά σου, γύρνα μαγείρεψε φάε σωστά, όμορφα, να έχεις την υγεία σου. Το απόγευμα αν δεν δουλεύεις, διάλεξε ένα χόμπι, πάνε για περπάτημα, πάνε λίγο να υδρώσεις, ξέρεις όταν υδρώνεις φεύγουνε τοξίνες, βοήθα λίγο τον οργανισμό σου, από ένα καναπέ, όλη μέρα με το air condition ανοιχτό, με το κινητό στο χέρι, ή να παίζεις φρουτάκια. Και παραγγέλνοντας να φας απ' έξω, αδερφέ, ποιος σε φταίει. Έτσι σε μάθανε. Αλλά πρέπει να ξαναγνωριστούμε, πρέπει να ξανακοιταχτούμε στα μάτια, πρέπει να ξαναπούμε μεταξύ μας μεγάλες αλήθειες. Γιατί τρέφουμε αυταπάτες. Και πολλοί πέφτουν στην ίδια παγίδα, πολλοί πέφτουν στην ίδια λούπα, πολλοί... Shaking that onion. Πιστεύουνε
ότι κάποιος θα έρθει από το πουθενά και θα τους πει, ξέρεις κάτι, ό,τι και να θες εγώ μπορώ να στο προσφέρω, αρκεί να με ψηφίσεις. Αυτό είναι το όνειρό σας. Πηγαίνετε να δείτε από τον Ευρωπλάνα, από ντρόουν. Πηγαίνετε να δείτε τις εικόνες εκεί πέρα από μια βιβλική καταστροφή. Πηγαίνετε να δείτε τα αποκαίδια της Δαδιάς. Πηγαίνετε να δείτε τι έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Και πείτε μου, πείτε μου σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι είχαν και δεν είχαν. Ποιος θα τους βοηθήσει? Ποιος θα τους σώσει? Να ακούσουμε ένα ηχητικό. Να ακούσουμε ένα ηχητικό από έναν φίλο που το άκουγα όσο έλειπα. Και πραγματικά μπήκα στη θέση του. Δεν του έμεινε τίποτα. Καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήταν από τη φύση, να ήταν και από κάτι άλλο, ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον, δεν μπορώ να πω είναι από τον Τούρκο ή είναι από κάποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Δέχτηκα μια επίθεση και δεν με στηρίζει κανένας. Και βγαίνει το κράτος ο ίδιος όπως λες και λέει για δύο παιδάκια μετανάστες. Αυτοί όμως μας καίνε την Ελλάδα. Δηλαδή τι να κάνουμε, να παραδοθούμε? Ειλικρινά, βγες στη Βουλή και ανέβασε τη φωνή μου. Πες, έχω τη φωνή από έναν άνθρωπο που έπαθε την τάδε ζημιά. Πείτε το, απαντήστε μου τι να του πω, που πες αυτού νου, εγώ που με ρωτάει στον δρόμο, κύριε Παπαδάκη, έπαθα αυτή τη ζημιά. Τι θα γίνει, φίλε? Ανέβηκα πάνω το πρωί με τον παπά μου και θα πέθαινε από τη στεναχώρια του, ρε φίλε. Παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα ρούμπεχ, τα πάντα μου. Τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυφτά. Τα ακούτε, όλα κάηκαν, όλα. Δεν του έχει μείνει τίποτα. Τι να λέμε τώρα, τι άλλο να πούμε, ρε φίλε? Όλα τα ρούχα του, τα παπούτσια του, όλα. Αλλά όπως πολύ σωστά έλεγε και ο Δανέζης, όταν θέλεις να χειραγωγήσεις τη μάζα, τους δημιουργείς άπειρες ανάγκες και τους προετοιμάζεις για το μέλλον, για να ξέρουν τι έρχεται, να το συνηθίζουν και να μπορούν να τα αποδεχθούν πιο εύκολα. Ηλεκτρονικές ταυτότητες, λοιπόν. Εντελώς φακελωμένοι. Σε ένα χαρτάκι πάνω οικονομικά στοιχεία, κάρτα υγείας, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Με τον τρόπο που διαραίουν έτσι εύκολα πληροφορίες. Γιατί, για παράδειγμα, κάτσε σε μια παρέα και έχεις εκεί πέρα έναν εφοριακό. Ο εφοριακός μπορεί να κάτσει να σου πει για έναν μεγάλο επαγγελματία που έχει στην εφορία και το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν και με τα χαρτιά του και πάει λέγοντας, χωρίς κανένας να τον ελέγχει, χωρίς κανένας να πει τίποτα. Διαραίων πληροφορίες έτσι. Το ίδιο και ένας μεγάλος γιατρός. Ή ένας γιατρός που κάθεται σε ένα τραπέζι και κελαϊδά. Ή ένας αστυνομικός που έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει μια πινακίδα και να μάθει αμέσως ποιος είσαι, τι κάνεις, πόσα χρωστάς, αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις λεφτά. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, για να πηγαίνεις στο επόμενο επεισόδιο, πρέπει να φτιάχνεις θεμέλια. Δυστυχώς, χωρίς θεμέλια, για τα λεφτά και την πίσνα, σε βγάζουνε στον τάκο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε ο Δανέζης. Πάμε. Βλέπετε ότι εάν οι ανάγκες μου μεγαλώνουν συνέχεια, αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Εάν μεγαλώνω τις ανάγκες, μεγαλώνει και η φόβη μη εκπλήρωσης των αναγκών αυτών. Όσο μεγαλώνουν οι φόβοι μου, ναι, η κοινωνική και η πολιτισμική φόβη, τόσο περισσότερο χειραγωγούμενος γίνομαι. Δηλαδή, όταν φοβάμαι ότι θα πεθάνω λόγω πείνας, κάνω ό,τι μου πει ο εξουσιαστής μου για να μου δώσει ένα πιάτο φαγητό. Άρα είμαι πιο χειραγωγούμενος, λέτε, αυτό. Άρα λοιπόν, τι κάνει μια κοινωνία? Δεν υπάρχει αυτή η παγκόσμια συνωμοσία, δεν ξέρω αν υπάρχει και τα λοιπά, ούτε με ενδιαφέρει. Τι κάνουμε, βλέπετε, ότι όταν θέλεις να χειραγωγήσεις
πληθυσμούς, πρώτα τι κάνεις, τους δημιουργείς άπειρες ανάγκες. Πλαστές τις περισσότερες φορές. Πλαστές ανάγκες. Και τι κάνουμε? Και λένε, μα πώς μας χειραγωγούν? Και για σκεφτείτε τώρα να δείτε πώς μας χειραγωγούν. Φλέγεται η Μεσόγειος. Φλέγονται τα βόρεια σύνορα. Φλέγεται ο κόσμος ολόκληρος. Και αν διαβάσετε, πώς τα λένε και τα Twitter και τα Facebook και τα λοιπά, υπάρχουν τρία πρωινάδικα ή τρεις εκπομπές ηλίθιες που μιλάει όλος ο κόσμος. Και κανένας δεν μιλάει για το πραγματικό πρόβλημά μας. Χειραγωγούμεθα οικειοθελώς. Το υποφρόν ότι το σύστημα ζητάει ανθρώπους οι οποίοι να καθοδηγούνται εκεί που θέλει χωρίς την χρήση βίας. Απλά είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι εμείς οι ίδιοι τα κάνουμε περίπλοκα. Ό,τι ψηφίζετε έχετε. Στην Ελλάδα λέει η χειρότερη ποιότητα αέρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα με Μητσοτάκη είναι αυτή. Η Ελλάδα με τον Άριστο, με τον προοδευτικό. Αντί να σβήσουνε ρε τη φωτιά, εδώ και 16 μέρες έχουν σβήσει τον Εύρο από το χάρτη. Μιλάμε για έναν ψυχικά διαταραγμένο κομπλεξικό νέρονα που δεν μπορεί να τα αποδεχθεί. Τι κοινό όμως έχει η Ηλία με το στρατηγό άνεμο, η Βαρυπόμπη με το μικροκλίμα, ο Ημιτός με τον Μπακλαβά, ο Εύρος με το Πυρονέφος και το χιόνι στην Αττική με το μεσημέρι. Όλα έχουν κάτι κοινό. 41% λαμόγια και ηλίθιους. Σε ποιο κράτος ρε θα είχαν καεί 1.500.000 στρέμματα σε ένα καλοκαίρι και ο πρωθυπουργός δεν θα είχε παραιτηθεί? Πείτε ένα κράτος που δεν θα είχε κινηθεί κάποιος εισαγγελέας, που δεν θα είχε αναρωτηθεί για το πώς έγινε αυτό το έγκλημα. Μόνο σε ένα κράτος, μόνο σε μία χώρα, στην Ελλάδα. Την οτρόφη βγαίνει ο άλλος, λέει, έχουν καεί ρε πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια κατσίκια. Yes, έχουμε καταστραφεί. Και βλέπεις τη Βουλή τη συζήτηση για τις φωτιές με το Μητσοτάκη να λέει τις ανοησίες του εκεί πέρα. Και 10-15 άτομα να απαντάνε. Βλέπεις μια Βουλή άδεια πρώτα απ' όλα. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο. Σηκώνεται ένας άνθρωπος να μιλήσει στη Βουλή, παράδειγμα, και κάτω είναι άδειες όλες οι καρέκλες. Λείπουνε όλοι. Σηκώνονται να μιλήσει, για παράδειγμα λέμε τώρα, σηκώνονται από την Πλεύση Ελευθερίας να μιλήσουν, λείπουνε όλοι οι άλλοι από κάτω. Είναι η Πλεύση Ελευθερίας, άντε και 10 άτομα ακόμα. Σηκώνονται από την Ελληνική Λύση να μιλήσουν, είναι 10 έτσι διάσπαρτοι μέσα, όλοι οι άλλοι λείπουν. Πάει Μητσοτάκης να μιλήσει, φαπ, γεμίζει η αίθουσα με νοδημοκράτες, γεμίζει με Σιριζέους. Σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, τι είσαι, μικρό κόμμα, δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου ρε. Εγώ, η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ μόνο μιλάει, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μιλάει και οι υπόλοιποι δεν μας απασχολείται καν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Δεν πληρώνονται. Η δουλειά τους δεν είναι να είναι στη Βουλή. Όταν μιλάει κάποιος να είναι στη Βουλή. Απουσιολόγιο στη Βουλή. Θυμάστε που το λέγαμε πριν 2 χρόνια. 1,5 χρόνο έχει που το λέγαμε. Να υπάρχει απουσιολόγιο στη Βουλή. Τι πάει να πει, πάνε όποτε θέλουνε και φεύγουνε όποτε θέλουνε. Δεν πληρώνονται. Είναι εντυπωσιακή και αδιαφορία των μέσων μαζικής εξαπάτησης, ενημέρωσης. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο. Μιλάμε για μια φωτιά που συνεχίζει να καίει για 16 μέρες.
έχει μεταφερθεί ανενόχλητη 70 χιλιόμετρα από την αρχική της εστία. 70 χιλιόμετρα! Έχει καταστραφεί εκεί πέρα ολοσχερός. Σπάνια χλωρίδα, σπάνια πανίδα του Εθνικού Δρυμού. Έχει ισοπεδώσει φωτιά οικισμούς. Έχει στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Έχει παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα. Έχει εξολοθρεύσει με λυσοκομεία. Μιλάμε για μια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Και όλα αυτά τα παραμάγαζα ενημέρωσης της κυβέρνησης μιλάνε για την ενός λεπτού σιγή πίσω από την υποψηφιότητα της Μπέση Αργυράκη με το Χαρδαλιά. Μιλάμε για μια τεράστια χειραγώγηση των μαζών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν βασίζεται μόνο σε αυτά που λέγονται, αλλά κυρίως σε αυτά που αποκρύπτονται. Πού είναι ρε το έγκλημα των τεμπών? Πόσο γρήγορα διαγράφηκε από το συλλογικό υποσυνείδητο? Δηλαδή σβήστηκε με την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και το δυστύχημα, το έγκλημα το κρατικό. Βασίλη Κικίλια έχετε όμως που βγαίνει θα σας πει για την κακοκαιρία. Το πρώτο ψέμα διαβάζετε που σας έλεγε «Αλλάζουν όλα τα εσύ». Το πρώτο ψέμα δεν το έλεγε? Θα βρω το πρωτοσέλιδο να το αναρτήσω. «Αλλάζουν όλα στο εσύ». «Ασθενοφόρασε 7 με 10 λεπτά» έλεγε. Θα είναι από που το καλέσετε στο σπίτι σας. «Έρχονται 250» έγραφε το πρώτο ψέμα. «Έρχονται 250 νέα ασθενοφόρα με σύστημα γεωεντοπισμού». Με εφαρμογή στο κινητό που θα δείχνει τη διαδρομή του ασθενοφόρου. 800 θέσεις διασωστών. Τέλος οι ασθενείς με τα βαλιτσάκια που εμφανίζονται στα επίγοντα των νοσοκομείων. Αυτά δεν λέγανε? Προσλήψεις 10.000 γιατρών και νοσηλευτών. Πού είναι ρε όλα αυτά βρε? Γιατί εγώ σιγά σιγά με αυτή τη βροχούλα που βλέπω θεωρώ ότι από τη φωτιά θα πάμε στις βροχοπτώσεις, στις καταιγίδες, θα πάμε στα υποβρύχια πάλι, όπως ήταν εδώ στο Αγίου Παντελεήμονα τη γέφυρα. Θυμάστε το αστικό που είχε γίνει υποβρύχιο? Εδώ μεταξύ να πω, λεφτά δεν έχουν? Έχουνε λεφτά! Λεφτά υπάρχουνε φίλοι μου! Με 75 εκατομμύρια η Ινδία στέλνει πύραυλο στο φεγγάρι και 75 εκατομμύρια θέλει η Νέα Δημοκρατία το χρόνο μόνο για να τη λιβανίζουνε τα κανάλια. Τι να λέμε τώρα! Πάντως μια φιλική συμβουλή προς το μηχανισμό του Μητσοτάκη. Παιδιά, είμαστε το παίζετε άνθρωποι. Πιόνια είστε, μαριονέτες είστε. Δεν έχετε προσωπικότητα, δεν έχετε χαρακτήρα, δεν έχετε άποψη. Ό,τι σας λένε να πείτε λέτε. Μη το παίζετε, παπαγάλοι είστε. Και υπό κανονικές συνθήκες ούτε παπαγάλοι δεν έπρεπε να είστε. Στη φυλακή έπρεπε να είστε. Κρύψατε ολόκληρο. Yes, σκάνδαλο με τα αεροπλάνα. Το ξέρετε ότι παραλίγο να συγκρουστούν δύο αεροσκάφη? Δεκάδες επιβάτες κινδύνεψαν πάνω από την ΚΕΑ στις 7 Αυγούστου. Θα τράκερναν δύο αεροπλάνα με τοπική. Προειδοποιούσαν εκεί οι εργαζόμενοι για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό και τις ελλείψεις. Ότι δεν υπάρχει και εκεί πέρα. Σωστός εξοπλισμός για να βλέπουν την πορεία και πάει λέγοντας. Τι να σας λέω, θα τα ακούσετε πουθενά αυτά? Όχι φυσικά. Θα ακούσετε πουθενά ότι διορίζονται στα νοσοκομεία διευθυντές ή φίλοι, κάτι γυμναστές, κάτι της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα τα ακούσετε. Θα ακούσετε πουθενά ότι φορολογικές δηλώσεις, για τις φορολογικές δηλώσεις, ότι αυξήθηκε κατά 22% ο μέσος φόρος εισοδήματος συγκριτικά με πέρσι. Θα ακούσετε πουθενά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑ
που δημοσίευσε το μετέο ανάμεσα σε 21 μεσογειακές χώρες, μόνο σε 3 σημειώθηκε αύξηση καμένων εκτάσεων φέτος σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Το ξαναλέω, σε 3 μόνο χώρες σημειώθηκε αύξηση καμένων εκτάσεων φέτος σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Μαντέψτε ποια είναι η πρώτη χώρα. Ελλάδα. Συν 270% σε καμένες εκτάσεις. Μετά πάει η Ισπανία συν 68%. Μετά το Μαρόκο συν 43%. Και όλες οι άλλες, σε όλες τις άλλες μείωση. Μη μου λέτε λοιπόν για τα λεφτά, δεν υπήρχαν λεφτά. Όταν βγαίνει ο Δένδιας και σου λέει ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλωτών στα F-16 θα κοστίσει 900 εκατομμύρια ευρώ. 900 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους. Ξυπνήστε! Με γαλάζιο ουρανό σας άφησα, με μαύρο γύρισα. Με δάσος της δαδιάς σας άφησα, χωρίς δάσος της δαδιάς γύρισα. Και η δαδιά δεν θα ανακοινηθεί ποτέ. Δεδομένου ότι οι μαύρες αυτές πεύκες ήταν πολύ γυραιά δέντρα. Και στις κορυφές τους έκαναν φωλιές πολλά αρπακτικά. Χρειάζονται πάνω από 150 χρόνια για να επανέλθουνε, κι αν τα καταφέρουνε. Κάντε τα κουμάτα σας, μάγκες. Η πτώση της χώρας θα είναι πιο εκοφαντική από ποτέ και πιο οδυνηρή. 15 ευρώ το κιλό η φέτα. 60 ευρώ τενεκέ στο ελαιόλαδο. Στην Ελλάδα. Ποιος αρμέγει τις κατσίκες, ρε Δέσποινα? Η Μόνικα Μπελούτσι. Τις ελιές ποιος μαζεύει? Ο Τζόνι Ντεπ, κι είναι τόσο ακριβές. Ρε, όπου κι αν πας ελιές βλέπεις. Ξυπνήστε, σας κοροϊδεύουνε, σκοροκερδούν.